Φέτος, τις 30 του Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, θα γίνει η εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης για το Ταμείο της Χίου. Με την ευκαιρία θα έχουμε τον Τραχανά ως αντίδωρο της ενίσχυσης οικονομικής αυτής. Τον Τραχανά που είναι περιζήτητος στα πέρατα της γης, από Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, είναι ένα εξαιρετικό δώρο για τους ξενιτεμένους μας, τους θυμίζει χωριό, οικογένεια και έτσι είναι και το πρώτο προϊόν που φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Θα έχουμε τις αγαπημένες μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, θα έχουμε της ημέρας κουλουράκια, τυρόπιτες, κέικ, διάφορα. Ότι τελικά της κάθε μία σπεσιαλιτέ θα υπάρχει πάνω στο τραπέζι και θα γίνει μπροστά στην είσοδο της Απλοταριάς, όπως κάθε χρόνο, στον κύριο Μαϊστράλη. Και τον ευχαριστούμε για την υπομονή που μας δείχνει, όπως και την Κατερίνα δίπλα. Τα μαγαζιά κάνουν υπομονή για να βοηθήσουμε, όπως ξέρουμε ότι τα χρήματα αυτά δίνονται για να αγοραστούν τα τρόφιμα Χριστούγεννα και Πάσχα. Πιστεύω ότι και φέτος θα μας ενισχύσουν, όπως κάθε χρόνο. Πέρσι δεν ήταν η ποσότητα τόση και είχαμε ελλείψεις. Φέτος πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε τη ζήτηση του Τραχανά και ευελπιστούμε ότι θα πάμε πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια όλους τους δωρητές από το Πίτσα Παλάς, από τον κύριο Κόκαλη, με διάφορα, με αλεύρια και με διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης, τις εθελόντριες πρωτίστως που καταναλώνουν πολύ πολύ χρόνο για να κάνουν και τον τραχανά αλλά και τα γλυκά στο σπίτι τους, διειδίων εξόδων, έτσι, να το πούμε και αυτό. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μαζί με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που συνεχίζεται να παίρνουμε μέρος στον εμβολιασμό κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Υπάρχει εκεί η εθελόντρια η οποία βοηθάει στους εμβολιασμούς και κάνω και μία έκκληση σε αυτούς που έχουν ενδυασμούς ή προβληματισμούς ότι είναι προς όφελος των ίδιων αλλά και των υπολείπων που ήδη έχουν εμβολιαστεί. Δεν είναι τίποτα, μη φοβούνται, είναι κάτι που όπως από μικρή κάνουμε εμβολιασμούς, έτσι είναι και αυτός. Επίσης, πήραμε μέρος, δεν ξέρω αν είχατε πάει πάνω, ένα κλιμάκιο στην Αγία Μαρκέλα, στο σταθμό εκεί της Σιδηρούντας, και τα συνηθισμένα μας, όποιος έχει ανάγκη, θα χτυπήσει την πόρτα του Ερυθρού Σταυρού. Σας τα λέω γιατί δεν στέλνουμε δελτίο τύπου και ο κόσμος νομίζει ότι έχουμε ψυχαστεί. Όμως, οι δραστηριότητές μας είναι στο top. Οπότε ενημερώνω.